Ντόμινο αντιδράσεων έχει προκαλέσει η πρόταση νόμου για τα ωράρια των καταστημάτων, η οποία φαίνεται να εξασφαλίζει πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Παρέμβαση και από τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος εκφράζει επιφύλαξη ως προς τη συνταγματικότητα της πρότασης. Κόκκινο πανί, η πρόταση νόμου του Δίκο, την οποία στηρίζουν ΑΚΕΛ και ΕΔΕΚ για τη ρύθμιση του ωραρίου των καταστημάτων, προκαλεί αναστάτωση στην αγορά και τους εργαζόμενους. Παγκύπριος Σύνδεσμος Λιανικού Εμπορίου, Ένωση Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου, ΠΑΣΙΞΕ, ΟΕΦ και ΕΒΕ, Σύνδεσμος Υπεραγορών, Σύνδεσμος Φρουταριούχων, Σύνδεσμος Παραγωγών, άλλοι τοπικοί σύνδεσμοι καταστημάτων και η κίνηση νεοπροσληφθέντων Λιανικού Εμπορίου συντάσσονται ενάντια στην πρόταση. Υπάρχουν στοιχεία, μελέτες για την αποτελεσματικότητα της διεύρυνσης του ωραρίου των καταστημάτων, δηλώνει εκ μέρους όλων των εμπλεκομένων ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου, Μάριος Αντωνίου. Υποστηρίζει ότι από τον Ιούλιο του 2013 μέχρι τον Νοέμβριο του 2014 προσελήφθησαν 10.000 άνεργοι, εκ των οποίων το 85% είναι νεαροί Κύπροι. Ο δε κύκλος εργασιών του Λιανικού Εμπορίου σημείωσε μεσούσεις της κρίσης το 2014 3% άνοδο. Το πιο εκπληκτικό της όλης κατάστασης είναι ο καθορισμός τουριστικών περιοχών από τους βουλευτές, αγνοώντας και μη συμμερίζοντας τις απόψεις και θέσεις των αρμόδιων φορέων και συγκεκριμένα του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και των άλλων αρμόδιων τουριστικών φορέων. Την αντίθεση της κυβέρνησης στην πρόταση εκφράζει Υπουργός Εργασίας. Δεν μπορεί να λέμε ότι η Κύπρος δεν θα αφήνουμε καταστήματα τα οποία είναι επιλογή τους στην υπόλοιπη Πάφο, στη Λεμεσό, στη Λάρνακα, στη Λευκοσία, γιατί έχουμε να αποφασίσει ότι πρέπει να κλείνουν τα καταστήματα. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Έχουν διαμαρτυρηθεί, συνέταξαν επιστολές, απευθύνανε κλήσεις, αναφέρει εκπροσωπός τους, αλλά αισθάνονται αόρατοι. Με τυχόν υιοθέτηση του νόμου οδηγόμαστε με μαθηματική ακρίβεια στην ανεργία και εμείς οι εργαζόμενοι θέλουμε έστω και την ιστάτη και θερμοπαρακαλούμε τους εκπροσώπους του λαού που τους ψηφίζουμε να διαφυλάξουν τα δικαιώματα μας. Έντονα αντιδρούν και οι ενασχολούμενοι με τον τουρισμό. Ο διευθυντής του ΠΑΣΙΞΕ, Ζαχαρίας Ιωαννίδης, επισήμανε ότι για φέτος το καλοκαίρι επιτεύχθηκε η χρήση των λιμανιών της Κύπρου από μεγάλα κρουαζιερόπλοια και διερωτήθηκε γιατί να μην μπορούν οι χιλιάδες των επισκεπτών, αντί να περιπλανώνται απλώς σε Λεμεσό, Πάφο και Λάρνακα τις Κυριακές, να ξοδέψουν ενισχύοντας την κυπριακή οικονομία. Έτοιμη για κινητοποιήσεις είναι η Πάφος. Δεν θα ανεχθούμε και δεν θα μείνουμε χωρίς να αντιδράσουμε και έχουμε το δικαίωμα να αντιδράσουμε με όλα τα μέσα και δυναμικά ως πόλη, να γίνεται αυτή η διάκριση. Ο πρόεδρος της Βουλής δήλωσε ότι θα επιχειρήσει κατευνασμό των ανησυχιών και της ένταση στη σύσκεψη των αρχηγών εκπροσώπων των κομμάτων. Εξέφρασε ταυτόχρονα προσωπικές επιφυλάξεις ως προς τη συνταγματικότητα της πρότασης. Φοβούμαι ότι με την προωθούμενη νομοθεσία ανοίγουν ασκή του ΙΟΛ. Γιατί βεβαίως δεν είναι δυνατόν να δημιουργούνται τουριστικές περιοχές δύο ταχυτήτων και να εισάγεται μια αυθαίρετη πολιτική διακρίσεων. Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΒΕΚ και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Καταστημάτων Πεζοδρόμων Λευκοσίας είχαν επαφές στη Βουλή σε μια προσπάθεια να εξαιρεθούν από την πρόταση και τα καταστήματα εντός της παλιάς Λευκοσίας. Το ΑΚΕΛ θα καταθέσει αύριο τροπολογία για εξαίρεση αυτών των καταστημάτων καθώς και της περιοχής του κόλπου των Κοραλίων.